Μια αδικία προσπαθεί να αποκαταστήσει στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗΑ, ο κ. Βαγγέλης Μυτιλινός. Πρόκειται για μια ευχάριστη έκπληξη που περιμένει τους κατοίκους της Τραγιανούπολης, του πρώην Δήμου της Τραγιανούπολης, καθώς ο επόμενος λογαριασμός που θα λάβουν από τη ΔΕΗΑ θα είναι αισθητά μειωμένος. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, Βαγγέλης Μυτιλινός, το τιμολόγιο θα είναι μειωμένο κατά πολύ και σύμφωνα με τις χρεώσεις άλλων οικισμών. Μέχρι σήμερα οι κάτοικοι στην Τραγιανούπολη πλήρωναν το νερό ακριβά. Και τώρα η Δημοτική Αρχή, η ΔΕΗΑ, όπως ανέφερε ο κ. Μυτιλινός, προχωρά σε αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Οι κάτοικοι της Τραγιανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κάθε φορά που έπαιρναν στα χέρια τους το λογαριασμό της ΔΕΗΑ πάθαναν ένα μικρό σοκ βλέποντας το ποσό που έπρεπε να πληρώσουν για το νερό. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης, Βαγγέλης Μυτιλινός, ανέφερε πως η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να αποκαταστήσει αυτή την αδικία όπως τη χαρακτήρισε και από τον επόμενο λογαριασμό οι κάτοικοι στην Τραγιανούπολη δεν θα πληρώνουν τόσο ακριβά το νερό που χρησιμοποιούν, καθώς η ΔΕΗΑ προχώρησε σε μείωση του τιμολογίου και θα πληρώνουν όσο πληρώνουν και οι κάτοικοι άλλων οικισμών. Όπως είχα υποσχεθεί την τελευταία φορά που ήμουνα στο στούντιο του Δέλτα, ότι όταν θα ξαναεμφανιστώ στην τηλεόραση θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να ανακοινώσω κάποια μείωση στο τιμολόγιο του νερού. Τώρα λοιπόν με την επανατοποθέτηση και αλλαγή θέσεων που έκανε ο Δήμαρχος, με τοποθέτησε πρόεδρο από αντιπρόεδρο που ήμουνα, και αφού καθίσαμε και συζητήσαμε τι προοπτικές υπάρχουν για να μπορέσουμε να κάνουμε μείωση στα νερά, μου έδωσε την εντολή να βρω τρόπους για να μπορέσουμε μέσα στο 2013 να μειώσουμε τα τιμολόγια της σύνδρευσης. Έτσι λοιπόν σε πρώτη φάση είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα ότι εχθές πήραμε μια απόφαση να αλλάξει το τιμολόγιο στον πρώην Δήμο Τραγιανούπολης. Ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ όμως διεμήνυσε πως για τους δημότες που χρησιμοποιούν το νερό αλόγιστα, χωρίς να σκέφτονται τις επιπτώσεις, η Δημοτική Αρχή θα είναι αυστηρή και πολύ συγκεκριμένη. Όσοι λοιπόν ξεπερνούν τα 150 κυβικά θα χρεώνονται με 1 και 12 αντί για 0 και 48 σε μια προσπάθεια, όπως είπε ο κύριος Μυτιλινός, να συμμορφωθούν και να μην σπαταλούν το πολύτιμο αυτό αγαθό. Σήμερα ερχόμαστε, τους εξισώνουμε με τον πρώην Δήμο Φερών και έτσι τους δίνουμε και ένα πλαφόν μεγαλύτερο. Είχαν τις κατηγορίες που πληρώναν το νερό από 0 μέχρι 50 κυβικά και μετά από 50 μέχρι 100. Εμείς τα αλλάζουμε, τους δίνουμε ίση ευκαιρία, ίδια ακριβώς αντιμετώπιση να έχουν. Δηλαδή, τους πάμε την κατηγορία από 0 μέχρι 60 κυβικά, τους δίνουμε 10 κυβικά παραπάνω και ενώ για αυτή την κατηγορία πληρώνανε 0,78 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, το κατεβάσαμε 40% και θα πληρώνουν από τον καινούριο λογαριασμό ο οποίος θα βγαίνει, θα πληρώνουν και αυτοί 0,48 του κυβικού. Επίσης, ο κύριος Μυτιλινός απίθυνε έκκληση προς όλους τους δημότες να πληρώνουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους, ώστε η Δημοτική Αρχή να μπορέσει μέχρι το τέλος του έτους να προχωρήσει σε μείωση του τιμολογίου και μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.